έγινε μια συζήτηση παρουσία υπουργών για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Θεώρησε ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να μιλήσει με τις 13 περιφερειάρχες για να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα δεκαετίας τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Η συζήτηση ήταν ανοιχτή στα πάντα. Ο καθένας είχε αναλάβει έναν τομέα. Εγώ ανέλαβα τον πρωτογενή τομέα, όπου έδωσα παραδείγματα που ακόμα στα δάση δεν έχουν γίνει τα πρέποντα και έφερα και συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν περάσει και από δικαστήρια και από διάφορα που πρέπει να τα εξετάσει. Μου είπε ότι ο κ. Άμελος θα έρθει σε άμεση επαφή μαζί μου. Γενικά ήταν μια πολύ χρήσιμη συζήτηση εφόλης της ύλης. Ήταν παρόντες ο υπουργός, ο κύριος Παπαδημητρίου, υπουργός Ανάπτυξης, ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Χαρίτσης. Ήταν ο κύριος Μουρτζάλας και αυτός υπουργός σε πολλά αναπτυξιακά. Και επίσης και ο κύριος Κουρλέτης ως υπουργός των εσωτερικών. Έγινε, σας λέω, πολύ σοβαρή συζήτηση. Να δούμε τα αποτελέσματα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, γιατί το άγχος μας είναι η πατρίδα μας και είμαστε όλοι από το ίδιο μέρος και από την ίδια πλευρά σε αυτό, να αλλάξει η πορεία και επιτέλους να έχουμε καλύτερη τύχη όλοι μαζί. Υπάρχουν, κύριε Καχρημάνη, τα εργαλεία αυτά και οι προοπτικές για ακριβώς αυτή την ανασυγκρότηση και το παραγωγικό αλλά μοντέλο ότι κάτω από τα στενά οικονομικά που έχει η χώρα, είναι κάτω από επιτροπή, από μνημόνια. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράδειγμα, το αναφέραμε ότι από τις 17 Απριλίου δεν μπορούμε να έχουμε δημοπρασίες. Γιατί έχει αλλάξει το σύστημα, πρέπει να είναι οι δημοπρασίες και στα έργα ηλεκτρονικές, αλλά δεν υπάρχει το υπόβαθρο, το κεντρικό, πώς πρέπει να γίνει. Όπως από τις 8 Οκτώβου είχαν αλλάξει το νόμο και αργά μετά είχαμε θέματα συνέχεια το πώς θα προχωρήσουν οι δημοπρασίες τότε. Από τις 17 άλλαξε και θέλει και ηλεκτρονικές, καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να ακούσει διάφορα θέματα ο Πρωθυπουργός, να ξέρει πώς βαδίζουμε, ή το πληροφοριακό σύστημα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ότι αυτή τη στιγμή είναι κομμένο εντός εισαγωγικών και δεν μπορεί να δουλέψει τα προγράμματα. Και το είπαμε και ποια λύση υπάρχει. Δηλαδή, η περιφέρεια, θεωρώ ότι είχαμε υποχρέωση να το πούμε ότι από την περιφερειακή διοίκηση να πάμε στην περιφερειακή αποσυγκέντρωση, δηλαδή να έχουμε άλλη οντότητα, να μπορούμε να δουλεύουμε και να βοηθάμε τον τόπο. Πρέπει το κράτος να καταλάβει ότι αυτές τις δύσκολες στιγμές όλη τη δουλειά την κάνουν οι περιφέρειες στον τομέα των αναπτυξιακών, και τέθηκε και ανοιχτά και το θέμα των αποκεντρωμένων διοικήσεων, ότι πρέπει να έχουν μόνο ένα ελεκτικό, μόνο να κάνουν ελέγχους και τίποτε άλλο, και όλα τα άλλα τα θέματα να έρθουν στην αυτοδιοίκηση. Ήταν πολύ συζητήσιμος στις επιμέρους τοποθετήσεις μας και θεωρώ ότι ήταν χρήσιμο και για τον ίδιο αλλά και για μας. Και το προτείναμε να γίνεται σε τακτά διαστήματα, εκτός από τα συνέδρια που θέλει να γίνουν 13 συνέδρια, γιατί τον είπαμε ότι ένα πενταετές πρόγραμμα υπάρχει, αλλά μπορεί να γίνει ένα δεκαετές, δηλαδή από το 19 μέχρι το 25. Γενικά σας λέω, ήταν χρήσιμη συζήτηση, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, στην εξωστρέφεια, θέματα που ανέπτυξα και εγώ ως περιφερειάρχης Υπήρου, ως μια παράμετρος ανάπτυξης. Γιατί εντάξει, ο τουρισμός, αλλά άμα δεν έχεις και μια παραγωγική βάση στην πατρίδα, δεν γίνεται τίποτα. Κύριε Καχρημάνη, να ρωτήσω κάτι. Σας ζήτησε κάτι συγκεκριμένο ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας? Εντάξει, ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε να συμμετέχουμε σε ένα διάλογο που θα γίνει για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ζήτησε να ξεκινήσει, αυτό θα το κάνει και με παραγωγικές τάξεις, από τις περιφέρειες, αναγνωρίζοντας το ρόλο που έχουμε στον αναπτυξιακό, και σε μια ευρεία συζήτηση με πολλά πράγματα και της καθημερινότητας, σας λέω, ήταν κάτι πολύ χρήσιμο. Εγώ του είπα ότι ο κάθε πρωθυπουργός, όταν βρίσκει τις περιφερειάρχες,
έχει να κερδίσει όταν συζητάει μαζί του. Το είχα πει και στους προηγούμενους περιοδηπουργούς, το λέω και σε εσάς, το λέω γιατί μόνο έτσι θα ξέρετε ακριβώς τι γίνεται στην περιφέρεια. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, να δούμε πώς θα προχωρήσει. Ναι, είμαστε για να δούμε τι έγινε. Ήταν καλό που ήταν και αρκετοί υπουργοί. Εγώ θα ήθελα να ήταν και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, καθώς Υπουργός Υποδομών Διαθέσεις και τέτοια θα ήταν. Αυτοί οι τρεις τελευταίοι δεν ήταν, αλλά σας λέω η συζήτηση έδωσε πολλές δυνατότητες για να μάθουν επιτέλους τι γίνεται, γιατί η Αθήνα και η Ελλάδα, η Ελλάδα μάλλον δεν είναι μόνο η Αθήνα και το Κολωνάκι γύρω από εκεί, είναι όλη η περιφέρεια η οποία δημιουργεί, παράγει και έχει ελπίδα για το μέλλον. Τα προβλήματα τα οποία του θέσετε, κύριε Καχρημάνη, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει και με τα αγροτικά και οτιδήποτε, γνωρίζετε? Κοιτάξτε, μίλησα για τη φέτα, μίλησα για το γάλα, μίλησα για το πώς δουλεύουν έξω τα προϊόντα τα δικά μας γύρω από το γάλα, ότι είναι ποιότητα στα ελληνικά και έτσι τα αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό. Μίλησα για, για τους δασικούς χάρτες και πού έχουν τα προβλήματα με τους διαχειριστικούς χάρτες της βοσκής. Μιλήσαμε για το αγροτικά, το πρωινό, το ελληνικό είτε το υπηρετικό. Μιλήσαμε για τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται. Του είπα επιλέξει ότι στα νησά όλα, σε όλα τα ξενοδοχεία και σχεδόν σε όλα τα εστιατόρια στα νησά δεν πουλιέται φέτα. Πουλάνε λευκό τυρί ή φυτικό τυρί. Αυτό θα δώσει μια άλλη βοήθεια στον κτηνοτρόφο, σε όλη την πατρίδα. Αυτά άμα δεν το τα πει κάποιος, δεν μπορεί να τα ξέρει. Ήταν γνώστης όμως αυτό, ρωτάμε, δηλαδή είχε εικόνα. Γνώστης, άμα δεν έρχεται κάποιος σε επαφή με τέτοια θέματα, δεν μπορεί να είναι. Το θέμα είναι ότι εμάς μας φτάνει που έκατσε, σημείωνε, πήρε τα πάντα που του δώσαμε και έκανε συζήτηση μαζί μας για λεπτομέρειες και έδινε εντολές και στους υπουργούς που ήταν εκεί, αλλά και σε υπουργούς που θα δώσει που ήταν απόντες. Και θα ξαναβρεθούν. Μάλιστα. Το πρώτο βήμα λοιπόν έγινε. Περιμένουμε να συνεχιστεί αυτό το καλό κλίμα και αυτή η συνεργασία και να έχουμε και τα αποτελέσματα. Και του είπαμε για τον Καλλικράτη πώς θα βλέπουμε τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι αποτελεσματική και όχι αυτοδιοίκηση να συζητάει για να, για να συζητάει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καχρημάνη. Καλή επιστροφή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.